με τη σημερινή κινητοποίηση και στάση εργασίας που αποφάσισε το Συνδικάτο της Αττικής, αποδεικνύουμε για άλλη μία φορά στην κυβέρνηση και τους εργοδότες ότι όχι μόνο αντέξαμε ένα χρόνο πανδημίας σε αντίξωες συνθήκες, αλλά και ότι δεν το βάζουμε κάτω, ότι δεν έχουν ξεμπερδέψει με τους εργαζόμενους του επισητισμού τουρισμού και δεν θα ξεμπερδέψουν με τα σωματεία μας, με το Συνδικάτο της Αθήνας. Από την αρχή της πανδημίας διεκδικούμε να εφαρμοστούν αυστηρά πρωτόκολλα και μέτρα προστασίας της υγείας μέσα στους χώρους δουλειάς. Ενώσαμε τη φωνή μας μαζί με τους συναδέλφους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εμπορευμένους και τους οικοδόμους και άλλους πολλούς κλάδους για να γίνουν άμεσα προσλήψεις αναγκαίου μόνιμου προσωπικού με νέα κρεβάτια εντατικής θεραπείας για να αυξηθεί ο στόλος το μέσο μαζικής μεταφοράς, οι αίθουσες και το αναγκαίο προσωπικό για να ανοίξουν τα σχολιά. Με όλα αυτά που σήμερα έχουμε ζήσει, συνάδελφοι και συναδέλφισες, ποιος είναι αυτός που μπορεί να πιστέψει ότι η κυβέρνηση και οι εργοδότες, όπως άνοιξαν τον τουρισμό πέρσι με πρωτόκολλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των επιχειρηματικών ομίλων, δεν αποτέλεσε παράγοντα για την έξαρση της νέας πανδημίας? Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι όλοι αυτοί νοιάζονται για την υγεία μας, νοιάζονται για τα δικαιώματά μας? Αυτοί, συνάδελφοι, κυριολεκτικά νοιάζονται για τα κέρδη τους. Γι' αυτό ετοιμάζονται να ανοίξουν τον τουρισμό με self-test, με ατομική ευθύνη των εργαζομένων, για να διασφαλίσουν τη δική τους κερδοφορία. Δεν νοιάζονται για την υγεία μας, συνάδελφοι, αυτοί που ευθύνονται ότι οι καμαριέρες, οι μάγειρες, οι διανομείς, οι σερβιτόροι έχουν φτάσει στο σημείο, στα 50 τους, να μην αντέχει η μέση τους, να μην μπορούν να βγάλουν ούτε καν το 8ωρο. Αυτοί που τους στέλνουν στα 67 για να πάρουν σύνταξη. Αυτοί, συνάδελφοι, που λένε ότι νοιάζονται για την υγεία μας, είναι αυτοί που φέρνουν το 10ωρο, την κατάργηση δηλαδή του 8ωρου, να πάνε να το πούνε σε όλους εμάς, να μας αντικρίσουν στα μάτια και να μας πούνε ότι θα αντέξουμε ακόμα περισσότερα, γιατί έτσι θα κερδίσουμε όλοι. Τη ζωή μας, συνάδελφοι, τη θεωρούν κόστος, εμπόδιο για τα κέρδη τους. Άλλωστε, όσον αφορά το δικό μας κλάδο, το μόνο που έχει εξασφαλιστεί σήμερα από τα συνεχόμενα lockdown και τα υποτιθέμενα μέτρα που έχουν πάρει χωρίς να έχουν λύσει βασικά ζητήματα, βασικά προβλήματα στα νοσοκομεία και ακόμα παραπέρα, είναι ότι οδηγούν στο κλείσιμο χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, μικρά καφέ και εστιατόρια στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, πετώντας τους εργαζόμενους στην ανεργία και τους μικρομαγαζάτορες στη χρεοκοπία. Ενώ αντίθετα, όπως και στα προηγούμενα, στα αρχικά lockdown, οι αλυσίδες, μεγάλες αλυσίδες εστίασης και διανομής γρήγορου φαγητού, σε πολλές περιπτώσεις είτε έχουν διατηρήσει την κερδοφορία τους, είτε την έχουν αυξήσει σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι μικροί επαγγελματίες στην εστίαση έχουμε συμφέρον, συνάδελφοι, να παλέψουμε μαζί το επόμενο διάστημα, να συναντηθούμε στον αγώνα και να διεκδικήσουμε να μην μείνει κανένας χωρίς ένα αξιοπρεπές εισόδημα, χωρίς να καλύπτει τις ανάγκες του, να διαγραφούν όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες, να διακοπεί κάθε χρέωση σε δέκο, να μην τολμήσουν να κόψουν το ρεύμα και το νερό σε καμία οικογένεια. Να τσακίσουμε, συνάδελφοι, κάθε αντίληψη το επόμενο διάστημα ότι για τις άσχημες αυτές πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε και εξελίξεις στη δουλειά και στο σπίτι ευθύνεται η πανδημία, βγάζοντας λάδι πολιτικές που έχουν μετατρέψει όλα αυτά τα πρωτόκολλα υγείας και κερδοφορίας στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυσιάζοντας την υγεία των λαών σε πρωτόκολλα κερδοφορίας. Τώρα είναι η ώρα να απαιτήσουμε μέτρα, έστω και αυτή τη στιγμή, να διασφαλιστεί η δουλειά μας, τα δικαιώματά μας, να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις, να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα.
εδώ και τώρα άμεσα να ανοίξουν τα σχολιά με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Γιατί εμείς οι εργαζόμενοι συνάδελφοι σε αυτές τις συνθήκες δεν θέλουμε κλειστά μαγαζιά. Δεν θέλουμε επιδόματα πείνας και ελεημοσύνης. Γι' αυτό στηρίζουμε τα αιτήματα των μικροεπαγγελματιών στην εστίαση. Το προηγούμενο διάστημα μάλιστα διαδηλώσαμε και μαζί τους με την απεργία μας στις 2 του Νοέμβρη. Έχουμε συμφέρον λοιπόν να παλέψουμε από κοινού το επόμενο διάστημα και εμείς το ξαναλέμε. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη στην κυβέρνηση και τους εργοδότες. Θα λέμε την αλήθεια, θα διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Γιατί είναι πολλά πλέον τα καταστήματα μεγάλων αλυσίδων στην εστίαση εδώ στην Αττική, όπου καταγράφονται δεκάδες κρούσματα κορονοϊού σε εργαζόμενους. Είναι πολλά τα ξενοδοχεία στην Αθήνα και μάλιστα πεντάστερα που υποτίθεται πουλάνε υγιεινή και ασφάλεια, όπου καταγράφτηκαν κρούσματα και σε πελάτες και σε εργαζόμενους και προσπαθούν όλα αυτά να τα κουκουλώσουν με ευθύνη του Υπουργείου, του ΕΟΔΗ, συνολικά της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Μπροστά λοιπόν στο να σώσουν τη χασούρα για τα δισεκατομμύρια που εισπράττουν κάθε χρόνο και που εισέπραξαν όλα αυτά τα χρόνια από τον ιδρώτα μας, κυβέρνηση και εργοδότες βάζουν συνειδητά σε κίνδυνο τη ζωή μας και τη ζωή όλων του λαού. Κανένας εργαζόμενος πλέον δεν πρέπει να πιστέψει ότι η αιτία για αυτά που τραβάμε είναι ο ιός. Τις κρίσεις στην οικονομία τις δημιουργούν το κυνήγι του κέρδους και οι ανταγωνισμοί μεταξύ των μονοπωλίων και όχι οι πανδημίες και τα φυσικά φαινόμενα που προφανώς δυσκολεύουν πολύ την κατάσταση. Έχουμε συνάδελφοι πείρα πλέον. Έχουμε ζήσει και την προηγούμενη κρίση που μας τη φόρτωσαν στην πλάτη μας και ακόμα την πληρώνουμε. Δεν θα τα ξεχάσουμε όπως άλλοι έκαναν. Όπως επίσης δεν θα ξεχάσουμε και ποιοι έβαλαν πλάτη για να φορτωθούμε στην πλάτη μας και την προηγούμενη κρίση και βάζουν πλάτη για να φορτωθούμε και την επόμενη. Ποιος μπορεί πλέον να πιστέψει το επιχείρημα των κομμάτων που κυβέρνησαν, των εργοδοτών αλλά και των συνδικαλιστών που τους στηρίζουν, ότι έχουμε κοινά συμφέροντα εργοδότες και εργαζόμενοι? Ποιος μπορεί πλέον να πιστέψει το επιχείρημα ότι δεν χρειάζεται να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να απεργήσουμε την ώρα που ετοιμάζουν αυτά τα έκτροπα, το άθλιο νομοσχέδιο που με τη βούλα θα επιβάλλει το δεκάωρο τις απλήρωτες υπερορίες? Ποιος συνάδελφοι μπορεί να εξτομίσει σήμερα σε αυτές τις συνθήκες ότι οι απεργίες έφαγαν τα ψωμιά τους? Ποιος έχει τα κότσια να το πει μπροστά στους εργαζόμενους που παλεύουν αυτές τις μέρες και ότι είναι προσαρμογή στις νέες συνθήκες ο νόμος για τη νέα, ο νέος συνδικαλιστικός νόμος που περιορίζει ακόμα περισσότερο το δικαίωμα στην απεργία και τη συνδικαλιστική δράση? Ας βγούνε τώρα να τα πούνε. Τι κερδίσαμε, συνάδελφοι, όσο πιστεύαμε αυτή τη λογική? Τι κερδίσανε οι εργαζόμενοι που δεν συμμετείχαν, που δεν αγωνίστηκαν, που δεν γράφτηκαν στο συνδικάτο? Όσοι δεν συμμετείχαμε, συνάδελφοι, χάσαμε και μαζί με μας χάσαμε όλοι. Και δυστυχώς, συνάδελφοι, η λογική του συμβιβασμού, του όπως το ονομάζουν κάποιοι εφικτού, είναι γραμμή ήττας. Μας οδηγεί σε νέες απώλειες. Είναι αυτή η γραμμή που κυριάρχησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και καταλήξαμε σήμερα να παλεύουμε για επιδόματα των 500 ευρώ. Και αυτά τα παρουσιάζει και η κυβέρνηση φιλολαϊκή πολιτική. Τι άλλο λοιπόν πρέπει να περιμένουν οι εργαζόμενοι που δεν έχουν κάνει το βήμα, που δεν είναι σήμερα εδώ? Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε, συνάδελφοι, για να κάνουμε την επιλογή να συγκρουστούμε? Μία είναι η επιλογή. Ένας είναι ο δρόμος που πρέπει να επιλέξουν όλα τα συνδικάτα, όλα τα επιχειρησιακά σωματεία που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια εδώ στην Αθήνα και που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει αυτό που έπρεπε να έχουν κάνει. Πρέπει τώρα, σε συντονισμό με το κλαδικό συνδικάτο εδώ στην Αττική, να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τη δύναμή μας, να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη και να οργανωθούμε και καλύτερα. Να συνεχίσουμε τη διεκδίκηση μαζί με όλους τους κλάδους για να μην πληρώσουμε εμείς ξανά. Το Συνδικάτο Επισυντισμού Τουρισμού της Αττικής συνεχίζει την προσπάθεια για το συντονισμό όλων των επιχειρησιακών σωματείων εδώ στην Αθήνα.
ακόμα και των σωματείων που μέχρι σήμερα δεν είναι άμεσα στον κλάδο μας. Αλλά το προηγούμενο διάστημα οργανώσαμε από κοινού αγώνες των σωματείων των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, των τουριστικών συνοδών, τους ξεναγούς που παλεύουν μαζί μας όλες αυτές τις μέρες. Μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, μέσα σε κάθε επιχείρηση, εκεί θα δείξουμε τα δόντια μας, εκεί θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε την λεγόμενη ενότητα που πολλοί την ευαγγελίζονται, αλλά δεν την παλεύουν στην πράξη. Εκεί, συνάδελφοι, οι Έλληνες, οι μετανάστες, ανεξάρτητα τη σχέση εργασίας που έχουν με τον εργοδότη, εκεί μπορούν να ενωθούν σε όλο τον κλάδο, σε όλη την Αθήνα και να προχωρήσουμε σε πιο αποφασιστικές κινητοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό εδώ στην Αττική απεργούμε στις 6 του Μάη, τιμώντας αγωνιστικά την Πρωτομαγιά. Το ίδιο καλούμε να κάνουν όλα τα σωματεία, να πάρουν τώρα αποφάσεις, να ακολουθήσουν τις αγωνιστικές αποφάσεις που και τα σωματεία του κλάδου μας και άλλων και το ίδιο το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας έχει αποφασίσει, γιατί εμείς, συνάδελφοι, δεν θα γίνουμε, δεν είμαστε κολαούζοι της κυβέρνησης. Η απεργία είναι στις 6 του Μάη. Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά, το 8ωρο είναι δικαίωμά μας.